πολίτες, αλλά δημιουργώντας ένα κίνημα πολιτών. Γι' αυτό σας είπα κίνημα. Λοιπόν, πες το με ποιους θα συνεργαστείτε. Γιατί και μάλιστα έχει... το ανέφερα αυτό για τον κύριο Τατσόπουλο και το σχόλιο που έγινε, διότι να σας πω μια ανθρώπινη πτυχή. Mm-hmm. Όταν το πρωί ο γιος μου σηκώθηκε για να πάει σχολείο και είδε ότι θα ήταν χρήσιμος νεκρός ο κύριος Καμένος, ένα παιδί 11 χρονών φοβάται. Λοιπόν, δεν είναι δόκιμο να χρησιμοποιείτε τις φράσεις. Εγώ έχω και χιούμορ και έχω και απαντώ και στο Facebook και στο Twitter και με χιούμορ να πω και, περισσό. Ναι. Τώρα, ο εμπνευστής της σεξουαλικής ζωής του Κολοκοτρώνη, ναι, δεν νομίζω ότι δικαιούται να κάνει τέτοιου είδους σχόλια όταν ξέρει ότι βλέπουν και παιδιά μέσα στο διαδίκτυο τέτοιου είδους φράσεις και δημιουργούν άλλο. Εντάξει, είδους, αλλά δεν μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι και εσείς δεν πυροδοτείτε ακραίες συμπεριφορές. Όταν, να μην τα έχω εδώ καταγεγραμμένα στο Twitter, στο Twitter έχετε ανταλλάξει πάρα πολλά και κυρίως με τους πρώην συντρόφους σας της Νέας Δημοκρατίας έχετε ανταλλάξει πολλά. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Επειδή έχει πει και για τη σεξουαλική ζωή του Κολοκοτρώνη, τι είπατε? Όχι, είπε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν γκέι το 1821 που έκανε στο Sky. Εσείς στο Facebook επιτηθήκατε στον κύριο Βεστερβέλε επειδή είναι ομοφυλόφιλος. Όχι, κάνετε λάθος. Πώς, δεν κάνω καθόλου λάθος. Καλό θα ήταν να δείτε τις αναρτήσεις της δικές μας. Εδώ είναι. Είδατε τη θετική. Δεν είδατε τη φωτογραφία. Τι φωτογραφία? Μία φωτογραφία ανήρτησα όταν ο κύριος Βεστερβέλε έκανε επίθεση στην Ελλάδα. Αλίμονο αν εγώ ή οποιοδήποτε άλλος έκρινε κάποιον. Να το απαντήσετε διαφορετικά. Για την προσωπική του ζωή. Μα δεν έγραψα κάτι. Διαβάστε τι έγραψα. Εδώ είναι. Οι υπουργοί και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια. Αυτό το γράψατε. Λοιπόν. Θέλει να βάλει και καγκελάριο στην Ελλάδα υπουργών εξωτερικών που θυμάστε φωτογραφίζεται με τον άντρα του στο γάμο. Θυμάστε και κλείσατε ένα σχόλιο, προτρέψατε ένα συνάδελφο και είπατε στους παραδίδω. Ήσασταν καυστικός. Ναι, αλλά δεν για είχε, την δεν είχε σεξουαλική του προτίμηση. Η σεξουαλική του προτίμηση ήταν. Και αυτό ήταν το θέμα. Ήταν ότι εκείνη τη στιγμή ο κύριος Βεστερβέλε επέβαλε. Όχι, λάθος κάνετε. Επέβαλε τον κύριο Ράιχμπαχερ ως υπουργό. Ουσιαστικά το Ράχιμπαχ ως υπουργό εξωτερικών της Γερμανίας για ελληνικά θέματα. Να το κλείσουμε το θέμα. Δεν έχετε ακούστε, πρόβλημα. Για να μην έχουμε πρόβλημα. Δεν έχετε πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι ούτε ομοφοβικός, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις σεξουαλικές προτιμήσεις του καθενός και δεν είναι και δουλειά των κομμάτων. Mm-hmm. Είναι ανθρώπινη επιλογή του καθενός και μπορεί να επιλέγει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Αυτού του είδους η κριτική είναι που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, να μου κάνει. Κανείς δεν απάντησε ποτέ για τα πολιτικά επιχειρήματα. Οι προσωπικές επιθέσεις και η προσπάθεια να διαστρεβλώνουμε διάφορα τέτοιου είδους σχόλια είναι κάτι το οποίο επέλεξαν και αυτό μας ικανοποιεί. Όχι, αυτό εσείς το κάνατε. Γιατί ανεξάρτητοι Έλληνες, είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Το κάνατε εσείς, δεν το έκανε το οποίο δημοκρατία έχει αυτό. Συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις. Σας λέω, το έκανε ο κύριος Καμένος, όχι η Νέα Δημοκρατία, αυτό που σας είπαμε. Δεν κατάλαβα τώρα. Εσείς θέλετε να επιμένετε λοιπόν να μου κάνετε κριτική. Έχετε ένα πολιτικό αρχηγό σήμερα τον Εξάρτητο Ελλήνων. Και το πρόβλημα σας είπε να το ξεπεράσουμε. Είναι. Όχι, εσείς επιμένετε. Έκανε το δήλωση, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ακούστε, αφού επανέλθει, θα επανέλθω. Εμείς χαιρόμαστε που δεν τολμούν να μας κρίνουν πολιτικά και κρίνουν σε προσωπικό επίπεδο, κάνοντας προσωπικές επιθέσεις τέτοιου είδους με σχόλια τα οποία τα προσθέτουν εν συνεχεία. Εάν ο κύριος Βεστερβέλε δεν σας ενοχλεί, εάν βάζει στην πατρίδα μας έναν επικεφαλής προκειμένου να ασκεί την πολιτική. Με ενοχλεί, δεν με ενοχλούν οι σεξουαλικές του προβλήματα. Ούτε εμένα. Άρα συμφωνούμε. Το νομίζω, Νίκο, αρχίζω να καταλαβαίνω, το... Νίκο, το ότι γίνεσαι ανεξάρτητος Έλληνας. Μάλιστα, λοιπόν, εγώ θέλω να επιστρέψω στην αρχική ερώτηση. Δεν συνεργαζόμαστε λοιπόν. Και είπατε όμως ότι έχετε σκοπό να κυβερνήσετε χωρίς Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Λαός. Θέλω να μείνουμε στο σκοπό που έχετε να κυβερνήσετε. Με ποιους θα κυβερνήσετε καταρχήν? Θέλω να το δούμε αυτό γιατί τα πράγματα είναι μετρημένα. Όταν ένα κίνημα, έναν ακόμα, σε μια δημοκρατία ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, δεν τη ζητάει προκειμένου να αντιπολίτευση, ούτε δεν ζητάει προκειμένου να διαμαρτυρόμενο κόμμα. Εμείς δεν έχουμε να καβαλήσει κανένα καλάμι. Εμείς ξεκινήσαμε ένα κίνημα εδώ και 2 μήνες. Και το κίνημα αυτό φαίνεται να έχει την αποδοχή πολύ μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού. Εγώ δεν παρακολουθώ ούτε τις δημοσκοπήσεις, ούτε θα στηριχτώ στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις σήμερα μπορεί να είναι έτσι, αύριο να είναι αλλιώς. Ανάλογα με αυτό που τις παραγγέλνει, επηρεάζονται και λίγο. Θα σας πω όμως ότι το χαμόγελο των πολιτών, το σφίξιμο του χεριού, το βλέμμα και η ελπίδα που υπάρχει σε ένα λαό ο οποίος έχει οδηγηθεί σε μια κατάσταση που η δυστυχία παίζει το σημαντικότερο ρόλο, νομίζω ότι αυτή η ελπίδα είναι αυτό που μας δίνει το δικαίωμα να μείνουμε σε αυτό, να διεκδικήσουμε, να κυβερνήσουμε. Ωραία, διεκδικείτε να κυβερνήσετε ή με αυτοδυναμία θα το καταφέρετε αυτό? Έχετε τέτοιο στόχο ή μπορούμε να το δούμε πιο ρεαλιστικά ότι αυτό είναι δύσκολο? Κοιτάξτε κάτι,
ή αυτό το στόχο εκλογικό, έχετε, το εκλογικό... ή στόχο να συγκυβερνήσετε με κάποιους. Λοιπόν, θέλω να... και τα δύο αυτά να μου τα διευκρινίσετε. Πρώτα απ' όλα, να δούμε πώς είναι το σημερινό μας σύστημα. Το σημερινό σύστημα είναι πολύ αυξημένο, ένα πολύ αυξημένο πλειοψηφικό σύστημα. Mm-hmm. Το πρώτο κόμμα παίρνει 50 παραπάνω έδρες. Ναι. Άρα αυτός ο μύθος περί ακυβερνησίας δεν υπάρχει. Όποιος κερδίσει, το πιο πιθανό είναι να κυβερνήσει. Αυτή η ακυβερνησία είναι κάτι το οποίο το επικαλούνται τα συγκυβερνώντα κόμματα, οι συνέτεροι, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, όπου έχουν κοινό πρόγραμμα, και το πρόγραμμα του το Μνημόνιο 1 και το Μνημόνιο 2, mm-hmm. έχουν προαναγγείλει με την επιστολή την οποία έχουν κάνει και προς τους δανειστές, ότι θα συγκυβερνήσουν. Έχουν κάνει μια επιστολή που ουσιαστικά έχουν υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει το πρόγραμμα και μετά τις εκλογές για να συνεχίσουν να έχουν την κυβέρνηση σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έχουμε δηλώσεις σήμερα του κυρίου Προβόπουλου, όπου για πρώτη φορά στα χρονικά τραπεζίτης κεντρικός έρχεται να συστήσει στους ψηφοφόρους της χώρας να ψηφίσουν τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης. Θα τα δούμε αυτά. Θέλω να επανέρθουμε σε μια πιο συγκεκριμένη απάντηση λαϊκή, σε αυτό που σας ρώτησα για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Ζητάμε εντολή να κυβερνήσουμε. Ναι. Με ποιους τρόπους κυβερνάμε, ή αυτοδυναμία ή κυβέρνηση με άλλους. Πέστε μου σε τι από τα δύο στοχεύετε. Νομίζω ότι πρέπει να το διευκρινίσετε. Την πρώτη εβδομάδα που τελειώνουν οι εκλογές, mm-hmm. το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, το οποίο περιγράφει τι θα κάνουμε τους πρώτους 6 μήνες, τους πρώτους 18 μήνες, τους πρώτους 36 μήνες και την πρώτη τετραετία. Είναι ξεκάθαρο το πρόγραμμά μας. Λέμε συγκεκριμένα ακόμα και τι νόμους θα κάνουμε. Θα το φέρουμε στη Βουλή, εάν είμαστε πρώτο κόμμα. Και οι βουλευτές όλων των κομμάτων, δημοκρατικά σκεπτόμενοι και όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι, θα το δεχθούν αυτό το πρόγραμμα ή θα το απορρίψουν. Mm-hmm. Υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Είναι το άλλο πρόγραμμα. Μέχρι τώρα κερδίζετε πόντους στην κοινωνία και στις δημοσκοπήσεις, επειδή είστε ρεαλιστής άνθρωπος. Δεν μπορεί να λέτε ότι αν είστε πρωτοκόμμα, υπάρχει περίπτωση, θεωρείτε, να είστε πρωτοκόμμα. Ακούστε κάτι, κύριε Φελακή. Έχουμε πάει και έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Θα σας πω το εξής: οι ανεξάρτητοι Έλληνες, mm-hmm. ανεξάρτητα και ελευθέρως κυκλοφορούν. Οι εκπρόσωποι των δύο μεγάλων κομμάτων δεν μπορούν να περπατήσουν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Αυτό το κλίμα πιθανώς να μην αποτυπώνεται μέσα στις δημοσκοπήσεις. Είναι όμως κάτι το οποίο πραγματικά συμβαίνει. Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να έρθετε πρώτο κόμμα? Σε κάθε εκεί περίπτωση... στοχεύουμε και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Εντάξει, θεμητό είναι, κύριε Καμένη, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση, για να δούμε με ποιο τρόπο θα κυβερνήσετε. Στην περίπτωση λοιπόν που έρθετε πρώτο κόμμα ή έρθετε και δεύτερο κόμμα και φτάσει στα χέρια σας η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, με ποιους, σε ποιους θα απευθυνθείτε? Έχετε αποκλείσει τα κόμματα του Μνημονίου, όπως έχετε πει. Έχετε κάνει μία πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απερίφθη. Δεν έχουμε κάνει καμία πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε κάνει κάποια δήλωση, αν θυμάμαι καμία καλά. Πρόταση. Ακούστε κάτι. Η πρόταση mm-hmm. στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το non-paper που έστειλε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ σε μία εκπομπή στον κύριο Λιριζή και στον κύριο Οικονόμου, όταν ρωτήθηκα, είπα ότι στο οικονομικό πακέτο που αφορά mm-hmm. το απεχθές και το επονίδιστο του χρέους, συμφωνούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διαφωνούμε κάθετα στη λαθρομετανάστευση και στα εθνικά θέματα. Mm-hmm. Εμείς, ας πούμε, με την κυρία Ρεπούση, πάνω στο της Δημάρτη, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συνυπάρξουμε. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάναμε πρόταση να συγκυβερνήσουμε. Εμείς πρόταση κάναμε προς τα αντιμνημονιακά κινήματα που ήρθαν κοντά μας και συνεργαζόμαστε από τη στιγμή που συμφωνούμε στις αρχές της ιδιωτικής μας διακήρυξης. Για να το κλείσουμε. Ο Γιάννης ο Δημαράς με το άρμα πολιτών είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Ο Νότης Ομαριάς είναι μαζί μας. Πάνω από 40 κινήματα της πλατείας, mm-hmm. σπίθες, ήρθαν κοντά μας. Ναι, για να το κλείσουμε όμως, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης μετά τις εκλογές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πορεύεστε μόνος. Στοχεύετε μάλλον στην αυτοδυναμία σας, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν αποκλειστεί. Ξέρετε πόσοι βουλευτές. Κάνω λάθος. Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι προφανές. Πόσοι βουλευτές. Είναι το αδιέξοδο. Πόσοι βουλευτές από το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία στην ψήφιση του Δευτέρου Μνημονίου ψήφισαν αντίθετα. 43-46, δεν θυμάμαι ακριβώς. 22 και 21. 22 και 21. Λοιπόν, 43 βουλευτές δεν άντεξαν να ακολουθήσουν τις εντολές του κυρίου Βενιζέλου και τις εντολές του κυρίου Σαμαρά και είπαν όχι, εκφράζοντας τον ελληνικό λαό τον οποίο εκπροσωπούν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στον κοινοβουλευτισμό. Υπάρχουν 300 βουλευτές, εμείς προτείνουμε να γίνουν 200. Έτσι. Οι οποίοι βουλευτές ψηφίζουν στη Βουλή και
ψηφίζουν μεταξύ αυτών και τη συγκρότηση κυβέρνηση, ανάλογα με την λαϊκή εντολή που έχουν. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, διαβάζοντα τι μετρήσει, αν δείτε από του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ, τη συγκυβέρνηση, πόσοι πολίτε λένε όχι στο μνημόνιο, 70 με 80%. Πόσοι λένε ναι στην τιμωρία. Τι λέτε τώρα δηλαδή. Λέω λοιπόν ότι το πρόγραμμα μας αυτή στη Βουλή. Που θα συγκροτηθεί, πιστεύετε ότι από τα άλλα κόμματα, αυτά που είναι μνημονιακά, ενδέχεται να στηριχθεί μια κυβέρνηση δεν για την πρόβατα, οποία θα είστε πάλι εντολή. Δεν έχω καταλάβει τι μου λέτε. Δεν είναι πρόβατα οι βουλευτές. Στις δημοκρατίες είμαστε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κατεβάζουμε το πρόγραμμά μας, εξαγγέλουμε την κυβερνητική μας θέση και ζητάμε την ψήφο εμπιστοσύνη της Βουλής. Αφήστε μέχρι τότε να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει στόχους μεγάλους ο κύριος Καμένος. Όχι είναι... ο κύριος Καμένος, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Καμένος. Ανέφικτος όμως. Αυτό θα το δείξει η ιστορία. Είναι για να ότι δούμε. Παρακαλά πολύ το τραπεζικό σύστημα και η καθιστική ατάξη στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης να είμαστε ανέφικτος στόχος. Όταν ξεκινήσαμε, μας λέγανε δεν θα πούμε στη Βουλή. Εν συνεχεία, μας λέγανε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Μετά είπαν ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Όλα αυτά καταρρύπτονται και θα καταρρυφθεί και ο μύθος του ανέφικτου στόχου. Να δούμε τώρα μερικά από τα συγκεκριμένα στοιχεία, βάσει των οποίων θα ζητήσετε, όπως είπατε, να έρθουν και από τα άλλα κόμματα τα λεγόμενα κατά εσάς μνημονιακά. Όχι τα άλλα κόμματα, αφήστε τα κόμματα. Βουλευτές μιλάω. Για τους βουλευτές των κομμάτων, οι οποίοι τώρα κατεβαίνουν και στηρίζουν τους όρους του μνημονίου που ψήφισε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Έτσι. Από τη στιγμή που είπατε ότι με αυτούς δεν πάτε, λέτε ότι αυτοί θα αποσκυρτήσουν από τα κόμματά τους για να έρθουν μαζί σας. Ζητώ δημοκρατικούς βουλευτές που βάσει του συντάγματος του ελληνικού θα ψηφίσουν. Ο καθένας χαρακτηρίζει όπως θέλει. Λοιπόν. Αποστάτες είναι. Όχι, αποστάτες ζητάτε εσείς. Καρά, μισό λεπτάκι. Εσείς λέτε να εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Θεμέκη, κατονομάζετε αποστάτες. Να εκλεγεί. Όχι, εγώ δεν κατονομάζω κανέναν. Υπάρχει ψήφος κατά συνείδηση. Προσπαθώ να ακολουθήσω τη λογική σας. Ψήφος κατά συνείδηση υπάρχει του βουλευτή. Βεβαίως, αλλά ωραία. Προσπαθώ. Οι 43 βουλευτές που ψήφισαν όχι στο μνημόνιο του Πασόκη δεν είναι αποστάτες. Διαγράφησαν. Είναι αποστάτες. Διαγράφησαν τα κόμματα. Είναι αποστάτες. Όχι. Αφού δεν αποστάτες, γιατί τότε κατονομάζετε τον αποστάτη του υπολείπου. Κοιτάξτε να δείτε, εσείς λέτε στη Νέα Βουλή. Εγώ θα καλέσω τους βουλευτές από τα άλλα κόμματα. Όχι από τα άλλα κόμματα. Από θα καλέσω το κοινοβούλιο. Οι 300 βουλευτές. Το κοινοβούλιο συγκροτείται από βουλευτές. Από τα άλλα κόμματα. Όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Εσείς μου λέτε ότι είναι αποστάτες οι βουλευτές. Όχι, δεν σας λέω αυτό. Οι οποίοι έχουν κατασυνείδηση. Είναι ένα προσκλητήριο αποστασίας. Αυτό λέτε. Δεν είναι προσκλητήριο αποστασίας. Κάντε το τώρα το προσκλητήριο. Είναι προσκλητήριο. Μα βεβαίως το κάναμε. Και ξέρετε και κάτι. Υπήρχαν βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν το δεύτερο μνημόνιο. Πάνω από 20 βουλευτές, 25 βουλευτές περίπου, οι οποίοι ζήτησαν να μπουν στους συνδυασμούς μας και το αρνηθήκαμε. Mm-hmm. Γιατί ψήφισαν ένα από τα μνημόνια, ή το πρώτο ή το δεύτερο. Λοιπόν, να δούμε σε τι θα καλέσετε να σας ακολουθήσουν μετά τις εκλογές βουλευτές που θα έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα. Να δούμε το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το θέμα του χρέους. Εσείς έχετε πει καταρχήν ότι θα καταγγείλετε το μνημόνιο, θα κάνετε λογιστικό έλεγχο του χρέους. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και θα κάνετε μία μονομερή καταγγελία του χρέους μας δηλαδή. Πέστε μας αν αυτό πιστεύετε ότι είναι μία διαχωριστική γραμμή, την οποία μπορεί να υπερβούν αυτοί που καλείτε, θα καλέσετε μετά τις εκλογές να σας ακολουθήσουν, από τη στιγμή που μάλλον με μαθηματική ακρίβεια αυτό μας οδηγεί στη δραχμή. Και αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη επιλογή. Τη μαθηματική επιλογή. Είναι ακρίβεια. Ένα πολύ μεγάλο δίλημα το οποίο έχει κυρία βγει Στάιν, εδώ και καιρό. Ξέρω, αφήστε. Είπα τη λέξη δραχμή. Θα σας παρακαλέσω πολύ ως υπεύθυνη δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης να μου πείτε ποια είναι η διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την πιθανότητα εξόδου μιας χώρας από την Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει αυτό και το ξέρουμε. Αφού δεν υπάρχει, αλλά αφήστε υπάρχει τα μαθηματικά. Γιατί, κύριε Καμένε, γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα καμία. Αυτό είναι ένας μύθος ο οποίος καλλιεργείται. Δεν είναι μόνο μαθηματικά, είναι και πολιτικά τα ζητήματα. Είναι ένας μύθος ο οποίος καλλιεργείται από τους τραπεζίτες και από τους δανειστές και θα σας θυμίσω ότι αυτός που πρώτος τον απάντησε αυτό το μύθο ήταν ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς που σήμερα τον επικαλείται. Στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο πρώτο μεσοπρόθεσμο βγήκε και είπε από το βήμα της Βουλής ότι το δίλημα ευρώ ή δραχμή είναι ψευτοδίλημα. Δεν υπάρχει. Ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις είναι μια απειλή που δεν υπάρχει. Μετά τα έκανε κολοτούμπα όλα. Δηλαδή, κύριε Καμένε, τούμπαρε... στην καταγγελία του μνημονίου τα χρήματα από πού θα έρθουν? Θα συνεχίσουν οι δανειστές μας και οι εταίροι μας να μας δίνουν τα χρήματα αυτά, τα οποία δεν θα τα εξαρτούν πλέον από το μνημόνιο και τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλάβαμε. Δεύτερος μύθος. Αυτό εξηγήστε το μου πιο καλά, γιατί είναι μύθος. Θα σας το εξηγώ πιο καλά. Πόσα είναι τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε σε μισθούς και συντάξεις?
επί των εισπραχθέντων πόσα είναι. Τα χρήματα τα οποία εισπράττει το ελληνικό δημόσιο το 2011 είναι 88 δισεκατομμύρια. 60 δις. Έτσι, 88 το 2011. Λέω για μισθούς και συντάξεις λέω. Μαζί με τα νοσοκομεία και τα υπόλοιπα είναι 60 δις. Από το 88 δις που εισπράττει λοιπόν το ελληνικό δημόσιο κάθε χρόνο, περίπου το 70% πηγαίνει σε μισθούς και συντάξεις. Άρα, από τα χρήματα που έρχονται από τους δανειστές, δεν χρειάζεται κανένα ευρώ για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις και τα έξοδα του κράτους για την παιδεία, για την υγεία. Ωραία, πέστε μας από, άρα, λοιπόν, από πού θα προέρχονται αυτά τα χρήματα. Μύθος νούμερο 2. Όχι. Δραχμή όχι, δεν υπάρχει. Μισό λεπτό, κύριε Καμένε. Νούμερο 1. Από πού θα προέρθουν αυτά τα χρήματα, τα οποία λέτε ότι δεν προέρχονται από, δεν θα τα πάρουμε από τα χρήματα των δανειστών μας. Όχι, μα δεν έχουμε ανάγκη να τα πάρουμε. Ναι, και από πού θα τα πάρουμε. Γιατί εδώ οι δαπάνες, προσέξτε. Βάσει τη στοιχεία του 11, τα έσοδα τη Γενική Κυβέρνηση ήταν 88 δις. Οι δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης μισθούς και συντάξεις 51 δις. Για τόκους 16 δις. Για φάρμακα 3,5 δις. Για παροχές ασθένειας 2,7 κτλ. Άρα, ο δεύτερος μύθος που καταρρύπτουμε σήμερα, και οι ανεξάρτητοι Έλληνες επιμένουμε σε αυτό, είναι ότι ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που δίνουν ως βοήθεια η Τρόικα δεν πάει σε μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή. Εκεί που απειλεί ο κύριος Σαμαράς. Δεν είναι σωστά τα οικονομικά σας. Εγώ μένα πάρα πολύ σωστά είναι. Γιατί η χώρα έχει υποχρεώσεις, έχει δανειακές υποχρεώσεις. Άλλο αυτό. Πρέπει να πληρώσει τόκους. Λοιπόν, είναι πολύ σωστά. Πάμε στους τόκους λοιπόν. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Πάμε θα ρίξουμε στάση πληρωμών. Πάμε στους τόκους. Θα πληρώνουμε. Θα γίνουμε Αλβανία του Χότζα. Τι θα κάνουμε. Τελειώστε. Πάμε στους τόκους. Εμείς λέμε λοιπόν ότι όσον αφορά καταρχήν μισθούς και συντάξεις και λειτουργία του κράτους, αυτό είναι ένα παραμύθι. Το ίδιο έλεγε ο Σαμαράς μέχρι τον Νοέμβριο. Μετά έκανε την κολοτούμπα. Δεν έλεγε ακριβώς τα ίδια. Έλεγε ακριβώς το ίδιο. Θέλετε την ομιλία του να τη βάλουμε να δούμε. Η ομιλία του στο μεσοπρόθεσμο ήταν. Δεν υπάρχει το ψευτοδίλημα. Μα κοιτάξτε κάτι. Αυτή τη στιγμή αυτός που απειλεί τους συνταξιούχους δεν θα πάρουν μισθούς συντάξεις είναι το πλωστάσιο του κυρίου Σαμαρά. Και ιδίως οι νέοι μεταγραφέντες που ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο. Εκείνοι που τον κοροϊδεύαν όταν έλεγε εναντίον της δραχμής στην πρώτη φάση συζήτησης. Το μισοπροθέσμο. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος από εκεί και πέρα, λοιπόν, με σαφήνεια, το είπε πολύ καθαρά. Να σας απαντήσω ότι, λοιπόν. Ότι θα καταγγείλουμε το χρέος μας. Μονομερός. Είναι σαφές. Ότι δεν θα το εξυπηρετήσουμε. Κυρία Στάι, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Αυτά τα οποία λέω να τα μεταφέρετε όσες φορές θέλετε. Αλλά μην κάνετε δικές σας συμπεράσματα. Λοιπόν, πέστε μου, αν εμείς αυτό είναι καταγγέλουμε, λάθος. Καταγγέλουμε. Τι θα το κάνετε το χρέος, δεν θα το εξυπηρετήσετε. Το οποίο προκύπτει από παράνομους τόκους που δεν προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και δεν προβλέπονται από την σύμβαση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επαχθή και επονίδιστο. Δεν αναγνωρίζουμε λοιπόν το χρέος των τόκων που μπήκαν καπέλο προκειμένου, για να γίνω πιο σαφής, προκειμένου να κερδοσκοπήσουν ιδίως οι γερμανικές τράπεζες. Ποιο χρέος, ποιο κομμάτι του χρέους αποδέχεστε. Εμείς αποδεχόμαστε το κεφάλαιο που έχουν πληρώσει οι πολίτες φορολογούμενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι το ποσό αυτό των 130 δις. Ποιο αυτό είναι, θα το βρει. Αυτό θα δεν το ξέρετε αυτή τη στιγμή. Το υπολογίζουμε από 110 μέχρι 140-150 δις. Μέχρι στιγμής 70 δις έχουμε πάρει. Από το πρώτο δάνειο. Ακούστε. 70 δις έχουμε πάρει. Είναι από το 34 δάνειο. Δις του Δούνου του, έτσι. Το πρώτο δάνειο ήταν 100. Του Δούνου του είναι 34 δις και 110 του πρώτου δανείου. Ναι, από αυτά έχουμε εισπράξει τα 70. Τώρα πολύ ωραία. Σας λέω λοιπόν. Αυτό έχουμε ένα επιτόκιο εισάξεως του 4-5%. Τώρα. Ναι. Πόσο είχαμε πέρσι. Αυτό λοιπόν σε τι ποσό αντιστοιχεί. Πόσο είχαμε πέρσι. Δηλαδή θα καταγγείλετε 2 δις. Πόσο είχαμε δεν πέρσι. Θα πληρώσετε 2 δις, αυτό μας λέτε. Πόσο λέει, είχαμε πόσο πέρσι. Πόσο είναι. Κάνετε η λάθος. Τόκοι αυτοί είναι. Δεν είναι αυτή η τόκοι. Μα αυτό είναι, πώς θα το κάνουμε. Οι τόκοι οι οποίοι μπήκαν με το 7% από την πρώτη στιγμή. Πέστε μας εσείς πώς είναι. Ναι. Δεν μπήκε με 7% κύριε Καμένο. Είστε πολύ καλύτερος, φαντάζομαι, από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Όχι, δεν είναι 7%. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι. Μας ακούνε, δεν είναι 7%. Μας ακούνε πάρα πολύ. 7% έφτασε να είναι το επιτόκιο στην αρχή. Πριν μπει ο μηχανισμός στήριξης ο δεύτερος. Πόσο είναι το ποσό. Έφτασε 4,36 τώρα. Τόκων, έτσι. Των τόκων που δεν το θα εξυπηρετήσετε. Το ποσό που έχει δημιουργηθεί με αυτήν τη λογική, με αυτούς τους τόκους, το συν τα swaps του Σιμίτη από το 2000, τα swaps αυτά τα οποία μετατράπηκαν σε τίτλος, πέρασαν να χρεωθούν στην Εθνική Τράπεζα, έγιναν οι εταιρείες ειδικού σκοπού, η ΕΟΛΟΣ για τις μελλοντικές εισπράξεις του αεροδρομίου, η ΕΑΣ για τις μελλοντικές εισπράξεις των διοδίων. Όλο αυτό το καπέλο που μπήκε στην ελληνική οικονομία υπολογίζεται περίπου, η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα το καθορίσει, γύρω στο. Το αληθινό μας χρέος γύρω στα 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, λέτε ότι είναι περίπου 130 δις τα οποία θα εξυπηρετήσουν. Αυτά λοιπόν αυτά από πού θα τα πληρώνουμε. Από πού θα τα πληρώσουμε.
Ναι, αυτά από πού δεν τα πληρώνω, τις αυτά, που λοιπόν, έχουμε καταγγείλει το μνημόνιο και προφανώς αυτά, δεν λοιπόν, θα παίρνουμε τα χρήματα. Αφού λοιπόν αναγνωρίσει η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου εντός των πρώτων 30 ημερών ποια θα είναι η πραγματική μας οφειλή, θα πρέπει να τα πληρώσουμε. Από πού θα τα πληρώσουμε αυτά? Τι λέμε εμείς λοιπόν, ότι όλη η περιουσία του Δημοσίου και των Δήμων και των ΔΕΚΟ και των μελλοντικών εισπράξεων από τον ορυκτό πλούτο περνάνε σε μια νέα ελληνική επενδυτική τράπεζα. Η κεφαλαιοποίηση αυτών αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 500 δις. Η κεφαλαιοποίηση μόνο των ακινήτων το 2009 ήταν 1-3. 500 λοιπόν δις, το οποίο είναι η κεφαλαιοποίηση αυτή που πάει στη νέα ελληνική επενδυτική τράπεζα, ουσιαστικά δηλαδή εγγύηση γης και εγγύηση των ορυκτών που ήδη έχουν εντοπιστεί, είναι από μια νέα ελληνική επενδυτική τράπεζα η οποία μέρος αυτών μπορεί να τιτλοποιήσει. Αυτά τα ορυκτά που υπάρχουν? Να σας πω που υπάρχουν. Καμένη, γιατί μακάρι να υπάρχουν. Δεν έχει ενημερωθεί η κρατική τηλεόραση, φαντάζομαι ακόμα. Να σας πω. Υπάρχει... Κύριε Καμένε, το λέτε και το ξαναλέτε. Αυτό η κρατική τηλεόραση σας έχει φερθεί ιδιαιτέρως καλά και σας φέρεται ισότιμα με όλους τους άλλους. Αλήθεια είναι. Από το 2000... Και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Από το 2010, από το 2010, από τότε που μίλησε εναντίον του μνημονίου στην πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ, απεκλείστηκε για 1,5 χρόνο. Δεν πειράζει. Αφήστε το αυτό. Εμένα... Όχι, δεν το αφήνω αυτό, γιατί εγώ γνωρίζω ότι προσωπικά σας έχω ξαναδώσει βήμα από την ημέρα που ανακοινώσατε το κίνημά σας. Από την ημέρα που ανακοινώσατε το κίνημα, ναι. Μην λέτε λοιπόν ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι, γιατί μπορούμε και εμείς να αρχίζουμε με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και να σας λέμε ότι αυτά που σας λέμε. Μα δεν έκανα προσωπικό χαρακτηρισμό. Λέω μια αλήθεια. Αμφισβητείτε ότι ως βουλευτής εγώ από τότε που μίλησα εναντίον του μνημονίου από το καλοκαίρι του 2010 απεκλείστη, σας το λέω. Δεν τα έχουμε την κρατική τηλεόραση. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε, αλλά μην κάνουμε αυτό το θέμα. Με εντολές της τότε κυβέρνησης, δεν είχαμε σχέση ούτε η τωρινή κυβέρνηση, συνέχεια της είναι. Η τότε κυβέρνηση και ο τότε εκπρόσωπος μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε ποιο σας απέκλεισε, γιατί εμάς δεν μας είπε κανείς τίποτα. Τώρα δεν σας είπε. Όχι, ούτε πέρσι μας είχε πει. Πέρσι όμως δεν απέκλεισε, αλλά δεν με κάνει τίποτα. Εγώ σας απέκλεισε. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Είμαστε σήμερα εδώ. Και εδώ είμαστε και είμαστε σήμερα. Όχι, κοιτάξτε κάτι. Η δημοκρατία, κύριε Φελέκη, πρέπει να λειτουργεί και για εφημερίδες και για σταθμούς και ιδίως για την κρατική τηλεόραση. Εμείς ζητάμε την κρατική τηλεόραση. Ας γυρίσουμε πίσω στο χρέος την κρατική τώρα. Τηλεόραση. Τώρα είστε αρχηγός ζητάμε κόμματος. Την κρατική τηλεόραση να υπάρχει και μάλιστα ζητάμε η κρατική τηλεόραση να έχει μια αντικειμενική ενημέρωση. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και είναι τιμή μας και χαρά μας να μιλάμε γιατί ακούει και όλη η Ελλάδα και όλη η ομογένεια. Θεωρείτε λοιπόν έτσι κι αλλιώς ότι εδώ είστε σε ένα βήμα αντικειμενικής ενημέρωσης. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, την κουβέντα μας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και μείναμε στο πώς θα εξυπηρετηθεί αυτό το χρέος το οποίο αναγνωρίζετε που είναι γύρω στα 130 ευρώ. Πάμε στο ένα παράδειγμα. Πέστε μας λοιπόν πώς θα το εξυπηρετήσουμε και θέλω. Συγγνώμη να τελειώσω αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Και τη διαδικασία που θα γίνει αυτό για να μου πείτε με ποιο τρόπο θα γίνει η συνεννόηση και η συμφωνία με τους δανειστές μας και τους εταίρους μας. Πολύ ωραία. Καταρχήν, μόνο από μία προσφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή για εξόρυξη πετρελαίου στο χέρι του κύριου Μανιάτη και έχει δημοσιευθεί από την εταιρεία Delek την Ισραηλινή και την εταιρεία Gazprom για νότια της Κρήτης, η τιτλοποίηση της προσφοράς αυτής, αυτό το ποσό το παράγει άμεσα με ένα CDO. Δηλαδή με ένα, για να καταλάβει ο κόσμος, τίτλο ο οποίος λέει ότι αυτό που προσδοκά να κερδίσει η Ελλάδα από τη συγκεκριμένη εξόρυξη το τιτλοποιούμε και παίρνουμε τα χρήματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερον, όταν μιλάμε για ομόλογα, ήρθαν και κάναν το περίφημο haircut, το κούρεμα που λένε, και τους μόνους που κουρέψανε είναι τους Έλληνες ομολογιούχους, τα ασφαλιστικά ταμεία, σε αντίθεση με αυτό που κάνανε προς τις ξένες τράπεζες. Όταν, λοιπόν... Έχετε μιλήσει για αυτή. Θέλω να μείνω σε αυτό το θέμα. Να σας... τελειώναμε στη φράση μου. Ναι. Όταν λοιπόν οι Έλληνες αυτοί ομολογιούχοι. Και την τιτλοποίησή του. Έχετε μιλήσει με κάποιους αρμόδιους Ευρωπαίους αξιωματούχους και με τους δανειστές μας για να γιατί δούμε να αν αυτό με είναι αποδεκτό. Μα γιατί αν Ευρωπαίους... πρόκειται... Με τράπεζες μιλήσαμε. Ακούστε οι τράπεζες στον κόσμο, όταν μπορεί ένα κράτος ανεξάρτητο και κυρίαρχο. Για να δούμε γιατί δεν τα κάνουν οι άλλοι αυτά και πώς θα υλοποιηθεί. Ένα κυρίαρχο κράτος, το οποίο δεν δεσμεύεται από το δεύτερο μνημόνιο και εμείς θα αποδεσμευτούμε, σας είπαμε άμεσα, μπορεί να συνομιλεί με όλους. Εμείς μπορούμε να συνομιλούμε μόνο με τους δανειστές και τους τοκογλύφους, τους συγκεκριμένους. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να βγούμε αυτή τη στιγμή σε μια Αμερικανική τράπεζα, σε μια Ισραηλινή τράπεζα, σε μια Ρωσική τράπεζα, σε μια Κινέζικη τράπεζα και να ζητήσουμε την τιτλοποίηση μια τέτοια υπόθεση. Αυτό σημαίνει. Έχετε έρθει σε επαφή ήδη?
Αν έχω έρθει εγώ προσωπικά σε επαφή. Το ρωτάτε αυτή τη στιγμή εάν εμείς αρχίζουμε να διαπραγματευόμαστε. Να διερευνήσετε την πραγματοποίηση. Μα υπάρχουν προσφορές, σας λέω. Η προσφορά αυτή. Η προσφορά των εταιριών είναι έγγραφη και τιμολογημένη. Από την εταιρεία Ντελέκ και Γκασπρόμ, σας λέω. Οι ίδιες οι εταιρείες οι οποίες κάνουν την πρόταση τιτλοποιούν και την απέτηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτά τώρα που ρωτάτε. Όχι, τα ρωτάμε γιατί έχουν ενδιαφέρον. Αυτά που ρωτάτε λοιπόν και έχουν ενδιαφέρον. Θα σας πω. Για να καταλάβει ο κόσμος πιο απλά. Εάν αυτή τη στιγμή ο ομολογιούχος τον οποίο τον κούρεψε η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και του είπε ότι εσένα που πήρες το εφάβαξο και πήρες 20.000 ευρώ και πήρες ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, σε κουρεύω και σου δίνω ένα νέο ομόλογο, το που το νέο ομόλογο αυτή τη στιγμή έχει και 20% της αξίας. Εκεί φάνηκε η αποτυχία του PSI. Ναι. Του έδινε ή του δώσουμε, αυτό προτείνουμε εμείς, ένα ομόλογο το οποίο θα έχει αντίκρισμα γη. Θα έχει αντίκρισμα δηλαδή δημόσια γη. Αυτό τώρα με συγχωρείτε. Τότε αυτό το ομόλογο αμέσως παίρνει άλλη αξία. Θα υποθηκεύσετε δημόσια γη εσείς. Γιατί εδώ πέρα υποθηκεύουν τη χώρα. Όχι, επειδή λέτε ότι υποθηκεύεται η χώρα. Εμείς θα υποθηκεύσουμε τη χώρα όσον αφορά τη δημόσια γη για να πάρουν Έλληνες τους οποίους έκλεψε η συγκυβέρνηση, ομολογιούχους, ομόλογα αντίστοιχα αυτών των οποίων επένδυσαν. Είναι άλλο αυτό και άλλο να παραδώσεις στους Γερμανούς, στους τοκογλύφους την δυνατότητα να κατάσχουν τα πάντα που υπάρχουν με το αγγλικό δίκαιο. Αυτό είναι μία οπτική γωνιά. Η άλλη οπτική γωνιά είναι υποθήκη. Νομίζω δεν καταλάβατε καλά αυτό το που είπατε. Εγώ δεν κατάλαβα. Όταν λέτε θα υποθηκεύσουμε. Όταν λέω θα υποθηκεύσω, εννοώ ότι οι ομολογιούχοι Έλληνες, οι οποίοι έχουν ομόλογα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία τους τα κούρεψαν και τους έκλεψαν και οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και οι οποίοι θα δικαιωθούν από τη δικαιοσύνη, όταν έρθεις και τους πεις θα πάρετε ομόλογα με αντίκρισμα γη, δημόσια γη. Και συγκεκριμένη δημόσια γη, αμέσως τα ομόλογα αυτά παίρνουν αξία. Ναι, κύριε Καμένε, μπαίνετε σε μια επικίνδυνη ατραπό. Γιατί είναι επικίνδυνη ατραπό. Και η παγίδα η οποία κρύβεται είναι πολύ μεγάλη. Όταν θα πάτε, δεν υπάρχουν ομόλογα τα οποία υπάρχουν με υγιής στον κόσμο. Βεβαίως και υπάρχουν. Τότε. Δύο πράγματα. Πρώτον, μας είπατε για Ρώσους, για Κινέζους και για όλα αυτά. Ναι. Και το είχατε πει και παλαιότερα ως μορφή και κριτική στην, στην κυβέρνηση. Ακούστε κύριε Φελακή, εγώ το έκανα κιόλα. Εγώ σαν υπουργό ναυτιλία. Να κάνω την ερώτησή μου. Όχι, να σα απαντήσω. Είπατε έπρεπε να δανειστούμε. Όταν λέει τη λέξη επικίνδυνο, θα σα απαντώ. Όχι, όχι. Μα δεν μου αφήνετε να σα κάνω την ερώτηση. Όχι, θα σα απαντώ στου χαρακτηρισμού και θα μου πείτε μετά ό,τι θέλετε. Όταν λέω με του Κινέζου ή με τρίτε χώρε συνεργαστούμε, εγώ το έκανα σαν υπουργό. Υπέγραψα την Κόσκο στην παραχώρηση χρήση του προβλήτα. Και πήρε το κράτος 40 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι μια επιχειρηματική δουλειά η οποία ορθώς και καλώς. Θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Πάμε τώρα σε επίπεδο. Θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Σε επίπεδο κράτους. Γιατί δεν απαντάτε. Ναι, θα σας πω. Θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Σε επίπεδο κράτους και δανεισμού. Θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Μια επιχειρηματική κίνηση με ιδιώτες. Θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Σας λέω όχι. Γιατί. Να σας πω γιατί. Γιατί έχω δεσμευτεί στο μνημόνιο. Όχι, γιατί είπατε προηγουμένως για το δανεισμό. Είπατε να δανειστούμε. Γιατί κύριε Φελέκη, να σας κάνετε δεν απαντάτε. Γιατί δεν θα σας ρωτώ, θα μπορούσε. Γιατί δεν αφήνετε να σας κάνετε γιατί ερώτηση. Γιατί προσπαθείτε να αποφύγετε να απαντήσετε. Μα τι, εγώ θα απαντήσω. Λέτε για τους Κινέζους. Τέλος πάντων, ο κύριος Φελέκης κάνει ερωτήσεις. Λέτε για τους Κινέζους. Εσείς πρέπει να απαντάτε. Και σας λέω, για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Θα μπορούσε σήμερα η κυβέρνηση Παπαδήμου να υπογράψει τη συμφωνία με την Κόσκο για παραχώρηση χρήση. Μπορούμε να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Και ξέρετε γιατί δεν θα μπορούσε να υπογράψει ποτέ. Διότι δεσμεύσαν τη χώρα το Πασόκ Νέα Δημοκρατία μαζί με το λαό στην πρώτη φάση στο να μην μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως παρά μόνο με τους δανειστές. Ωραία, να σας κάνω την ερώτηση. Πάμε τότε. Λοιπόν, καταρχήν αυτό το τελευταίο που είπατε, αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένη η χώρα, αν εσείς την υποθηκεύσετε. Τότε θα γίνει. Εμείς θεωρούμε ότι είναι παράνομη η δέσμευση αυτή. Το αν εσείς την υποθηκεύσετε, κύριε Φελέκη, που λέτε, θα είστε συγκεκριμένοι σε αυτά που λέω. Για να σας απαντώ, ευχαρίστω. Μην κάνετε χαρακτηρισμό. Είπατε. Να πάμε να δανειστούμε, είχατε πει. Να πάμε να δανειστούμε. Πότε το είχα πει. Όταν ήταν να δανειστεί πρώτα η κυβέρνηση και που κατέφυγε στην Τρόικα. Είπατε ότι θα υποθηκεύσετε τα μελλοντικά έσοδα μέσω τιτλοποίησης του ερυθρού μας πλούτου. Τα μελλοντικά έσοδα συγκεκριμένων συμβολέων. Ναι, εντάξει. Θυμάστε τι γράφατε στο πρωτοσέλιδο του κόσμου του επενδυτή, εσείς προσωπικά, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Παπανδρέου. Πολύ καλά θυμάμαι, αλλά την ερώτηση με αφήνει. Πήγε ο Παπακοσταντίνου και είπε ότι θα πάρει δάνειο από την Κίνα. Και τρέχανε να το διαψεύσουν μετά 15 μέρες. Ναι, και εσείς τότε. Γιατί επιτόκιο λέγανε τότε, θυμάστε? Όχι, αυτά τα λέγανε οι κυβερνήσεις και τα λέγατε λοιπόν, και εσείς. Για 1,5%. Κύριε Φελέκη, μπορείτε να κάνετε την ερώτηση. Λέγανε για 1,5% επιτόκιο
πήγε η Κύπρος να δανειστεί από τους Ρώσους 2 δις και πήρε 4,5. 4,36. Όσο πήραμε και εμείς από την Τρόικα. Δεύτερον, πόσο πήγε την Τρόικα. Πήγε η Λευκορωσία να δανειστεί από τους Ρώσους και σχεδόν διαλύθηκε η Λευκορωσία. Και εσείς λέγατε να πάμε να δανειστούμε από τους Ρώσους και τους Κινέζους. Μην τα έχετε τόσο εύκολα το δανεισμό σε χώρες που είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Βελέκη, μισό λεπτό. Δηλαδή δεν μπορεί να μας λέτε αυτά τα πράγματα. Το 2009, όχι, εσείς, αυτό είναι δικό εσείς θέμα, δεν μπορείτε να λέτε Φελέκη αυτά τα πράγματα και δεν μπορείτε είναι να παραπείτε την αλήθεια. Το 2009, μα λέγανε ότι θα δανειστείτε με 1,5%. Η Ελλάδα μπορούσε να δανειστεί με 1,5% εάν ο Παπανδρέου. Από τις αγορές. Και από τους Κινέζους και από τους Ρώσους. Πήγε ο κύριος Παπανδρέου στον Πούτιν, του προσέφερε 22 δις και τα αρνήθηκε, ναι ή όχι? Ο κύριος Παπανδρέου λέει όχι. Εσείς το ξέρετε. Με λέει, ο Πούτιν είπε ναι. Η δημόσια δήλωση είναι. Με συγχωρείτε. Ο Πούτιν δεν θυμάται να κάνει τέτοια δήλωση. Ο ίδιος, βεβαίως. Τέτοια δήλωση δεν λέει. Κύριε Καμένε, ξέρετε κάτι τέτοιο. Θα σας παρακαλέσω κάτι. Επειδή πραγματικά εγώ εδώ με πιάνετε ανενημέρωτη, θέλω να μου δώσετε τη δήλωση αυτή. Δεν υπάρχει τέτοια. Θέλετε να σας δώσω από μαζί τη δήλωση? Πήγε ο Παπανδρέου στον Πούτιν. Όχι, θέλω να μου πείτε. Πήγε ο Παπανδρέου στον Πούτιν. Η δήλωση έγινε στο πρώτο ταξίδι που πήγε ο Παπανδρέου στον Πούτιν. Έδωσε η Ρωσία να δανείσει 22 δισεκατομμύρια στην ελληνική κυβέρνηση. Αρνήθηκε ο κ. Παπανδρέου και μάλιστα του λέει ο Πούτιν τότε πήγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα θυμάστε, υπάρχει, τα θυμάστε. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Ο κύριος Βελέκης λοιπόν δεν υπάρχει, έγραφε, δεν υπάρχει, εσείς γράφατε δεν υπάρχει, για τον Παπακοσταντίνου, έψαν γράφατε ψέματα. Γράφατε για τον Παπακοσταντίνου, λοιπόν, ο οποίος στην αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του είπε για την Κίνα και τρέχει να τον διαψεύσουν. Ναι ή όχι? Λοιπόν, κύριος, στην Κίνα πήγαινε να πάρει άλλα δάνεια. Ναι. Όχι για να δανειστεί. Λοιπόν, όχι, ποτέ δεν πήγε. Λοιπόν, ποτέ μπορούμε ποτέ να δεν έρθουμε πήγε τώρα σε αυτά, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να τα πάρει. Σε αυτά τα οποία ο κύριος Καμένος λέει ότι θα κάνει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή προσωπικά δεν ξέρω να υπάρχει εάν κάτι θέλετε, τέτοιο, εάν γι' αυτό σας λέω, δώστε μου τη δήλωση αυτή. Η προσπάθεια να δω αν υπήρξε και αυτό το θέμα. Να μπορέσουμε να κάνουμε γελίας όλες αυτές τις προτάσεις είναι μια προσπάθεια την οποία την κάνει πάρα πολύ καλά οι τραπεζίτες και οι συνεργοί τους εδώ, που είναι τα δύο κόμματα της συμπολίτευσης και τα όργανα δημοσιογραφικά τους. Εγώ θα απαντάω όπως πιστεύω. Όπως θέλετε θα απαντάτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και θα σας παρακαλέσω πολύ και να είναι ευγενείς λοιπόν οι ερωτήσεις σας και να μην έχουν μέσα χαρακτηρισμούς. Αυτά δεν υπάρχουν και τα λοιπά. Όταν τα λέτε, υπάρχουν δηλώσεις λοιπόν στο συγκεκριμένο ταξίδι. Και υπάρχει και δήλωση που την πήγε στο διαδικασίο λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε αυτή τη δήλωση. Εγώ προσωπικά δηλώνω ότι δεν την ξέρω, αλλά από τη στιγμή εγώ που δεν υπάρχει λοιπόν εδώ μπροστά μας, αφήστε την. Ναι, δεν θυμάστε το ταξίδι δηλαδή εσείς. Το θυμάμαι το ταξίδι, δεν θυμάμαι έγινε, τη δήλωση περί 22 δις τα οποία τα αρνηθήκαμε. Αυτό δεν το θυμάμαι. Του είπε να πας στο Δούνο του. Όχι κύριε, κύριε Καμένε, τέτοια δήλωση που να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω δημοσιογραφικά δεν υπήρχε. Του είπε αφού δεν θέλετε τη βοήθεια αυτή πηγαίνετε στο Δούνο του, δεν τη θυμάστε. Λοιπόν, όχι ότι δόθηκαν 22 δις, όχι. Τον κόσμο του επενδυτή δεν ξέρω τι. Πηγαίνετε στο Δουνουτού, όχι. Το θυμηθήκα τώρα. Όχι επειδή αρνείστε να πάρετε δάνειο από εμάς. Το αρνείστε εγώ να πάρετε. Εγώ τα 22 δις δεν θυμάμαι και το σωστά. Δεν υπάρχει. Ως προτροπή στο Δουνουτού υπάρχει. Υπήρχαν λοιπόν, να δούμε αγορές προσφορές να δανειστεί η Ελλάδα από την ανοιχτή αγορά και δεν τα πήρανε. Βεβαίως τότε. Πόσα λεφτά ήταν? 26 δις. Ε, τότε τι μου λέτε. Ναι, αλλά όχι για την Κίνα που μας λέγατε για την Ρωσία. Δεν υπάρχει για την Κίνα. Μην, ακούστε, αυτή την προσπάθεια μην την κάνετε, την κάνετε άσχημα. 26 δις οι αγορές προσέφεραν και δεν τα πήρανε. Δεν τα πήρε ο Παπανδρέου. Είναι μια κριτική ορθή. Δεν τα πήρε ο Παπανδρέου και ο Παπακοσταντίνου και γι' αυτό το λόγο του είπε πήγε στο Δούνο του. Είναι μια κριτική ορθή. Δεν συνδέεται με τον Πούτιν. Η κομπίνα που στήθηκε από τον Παπανδρέου και τον Παπακοσταντίνου ήταν να οδηγήσει τη χώρα στους μηχανισμούς στήριξης. Η απάτη με συνεταίρους τους κερδοσκόπους ήταν να οδηγηθεί ο ελληνικός λαός στην εξαθλίωση. Λοιπόν, κύριε Καμένε, επειδή οι συνεργάτες μου μπαίνουν στο ίντερνετ, γιατί πραγματικά επειδή τοποθετηθήκατε σε αυτό το θέμα, ότι στο ταξίδι που έκανε ο κ. Παπανδρέου. Είπε τώρα ο κύριος, μισό λεπτό, μισό λεπτό, να λύσουμε το θέμα που είπα εγώ ότι δεν γνωρίζω αυτή τη δήλωση. Ότι στο ταξίδι του, όταν συνάντησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο κ. Παπανδρέου, ότι του προσφέρθηκαν από τη Ρωσία 22 δις, δεν τα πήραμε. Ζήταγε η Ελλάδα 22 δις. Και τα πήρε και μας τα δίνανε. Ζήταγε η Ελλάδα 22 δις. Ναι, προσεφέρθη λοιπόν, η Ρωσία μέσω των αγορών. 26 δις λοιπόν, ήταν το τελικό αίτημα. Λοιπόν, υπάρχει μία δήλωση, περιμένετε, γιατί εγώ θέλω να αποκαθιστούμε τα πράγματα. Δήλωση του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, βουλευτή της Κρατικής Δούμας. Ναι. Μα τι μας λέτε?
ο οποίος είπε ότι ο Πούτιν ήταν έτοιμος όταν πήγε ο κ. Παπανδρέου πέρσι το Φεβρουάριο να δώσει 25 δις. Με αυτό που ζητάγαμε. Μάλιστα, 25 δις. Πάμε να κάνουμε τώρα, τελείωσε. Υπάρχει λοιπόν μια δήλωση ενός συγκεκριμένου βουλευτή. Δεν ήταν βουλευτής απλώς ο κ. Ιβάν Σαββίδης. Ήτανε... Σε αυτή αναφέρεστε κι εσείς. Αναφέρομαι σε αυτό που γράφανε όλες οι εφημερίδες. Λοιπόν, και δεν ξέρει μόνο ο κ. Βελέκης και εσύ. Όχι, κύριε Καμένε, δεν είναι έτσι. Και επειδή μισό λεπτό, κύριε Βελέκη. Δεν υπάρχει δήλωση Πούτιν και μας λέτε ότι κάποιο Σαββίδης είπε. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο Σαββίδης. Ο Ιβάν Σαββίδης τότε ήταν από τους στενούς εργάτες του Πούτιν. Η Ελλάδα ζητούσε 26 δις, τις έδωσαν οι αγορές 26 δις και τα αρνήθηκε. Λοιπόν, κύριε Βελέκη, επειδή οι συνεργάτες μου έσπευσαν να μας βοηθήσουν. Το λύσαμε, είδαμε από ποιον ήταν η δήλωση συγκεκριμένα, πάμε παρακάτω. Κοιτώντας το πρόγραμμά σας το οικονομικό, για να έρθουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό τώρα, από τις προτάσεις που κάνετε για την οικονομία, μιλάτε για το δημόσιο τομέα και λέτε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η χρησιμότητα πολλών δημοσίων υπηρεσιών. Των περισσότερων, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ανεργές. Ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε ευθέως, επειδή είναι κάτι το οποίο το λέει και η κυβέρνηση Παπαδήμου, το λένε όλοι ότι αυτό πρέπει να επανεξεταστεί, το θέμα των ανενεργών υπηρεσιών του δημοσίου. Σημαίνει και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, περιλαμβάνει και το έμψυχο προσωπικό, ναι ή όχι? Όχι, περιλαμβάνει μόνο τις υπηρεσίες με μετακινήσεις υποχρεωτικές του έμψυχου υλικού. Δηλαδή, σε μια υπηρεσία που κάθονται 15 άνθρωποι και δεν δουλεύει κανένας, η υπηρεσία αυτή πρέπει να κλείσει. Υπάρχουν υπηρεσίες του δημοσίου που έχουν ανάγκη υπαλλήλους τέτοιων προσόντων και μπορούν κάλλιστα να μετακινηθούν. Ένα παράδειγμα. Για μετατάξεις μιλάτε. Αυτό που ήταν πάγια θέση του Πασόκ. Για υποχρεωτικές μετατάξεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν εάν θέλουμε να πούμε ότι όλο αυτό το προσωπικό θα χρησιμοποιηθεί. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή είναι υπάλληλοι τους οποίους βεβαίως και τους διόρισαν τα κομματικά κράτη, πολλούς εξ αυτών. Ναι. Πολλοί εξ αυτών είναι ρουσφέτια, αλλά παραμένουν άνθρωποι, οικογενειάρχες, έχουν παιδιά. Δεν μπορεί να τους πετάξεις αύριο το πρωί έξω, όπως λέει η συγκυβέρνηση ή όπως καλύπτει η συγκυβέρνηση και θα πράξει μετά τον Ιούνιο. Εμείς λέμε ότι όσοι από αυτούς μπορούν και πρέπει να μετακινηθούν σε υπηρεσίες που θα έχουν απόδοση να πάνε μέσα. Σας το ρώτησα αυτό, πέρα, γιατί μιλήσατε για περιστολή των δημοσίων δαπανών για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην πληρωμή μισθών συντάξεων στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε και στην περιστολή των δημοσίων δαπανών. Μου λέτε ότι σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους δεν υπάρχει περίπτωση να ακουμπήσετε. Πόσες υπηρεσίες καταργούμε? Μόνο από τις καταργήσεις των υπηρεσιών που εμείς περιγράφουμε ακριβώς. Όχι, εγώ θέλω απλά να δεσμευτείτε σε αυτό. Να σας απαντήσω. Μόνο από τις καταργήσεις των υπηρεσιών, κυρία Στάι, το κόστος του κράτους μειώνεται κατά πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή οι επιτροπές μόνο που λειτουργούν για να κάνουν διαγωνισμούς σε όλη την Ελλάδα, σε δήμους, σε υπουργεία, σε γενικές γραμματείες. Τι θα τους κάνετε αυτούς τους ανθρώπους, αφού είναι ανενεργές οι υπηρεσίες, θεωρείτε είναι πρόσθετες αμοιβές αυτές, κυρία Στάι. Οι άνθρωποι που έχουν προσληφθεί εκεί προσελήφθησαν για λόγους κομματικούς, όπως λέτε. Είναι πρόσθετες αμοιβές, κυρία Στάι. Τις πρόσθετες αμοιβές θα κόψετε. Το έξοδο του κράτους, κυρία Στάι, στις επιτροπές τις διάφορες, είναι πρόσθετες αμοιβές, οι οποίες παίρνουν καπέλο μέσα στα έξοδα του κράτους. Δηλαδή, συνεδριάζει η επιτροπή του Δήμου Καματερού για να πάρει προμήθεια χαρτιού τουαλέτας για το Δήμο. Όλες αυτές οι συνεδριάσεις είναι έμιστες. Αυτά λέτε θα κόψετε. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες είναι ουσιαστικά μη παραγωγικές, όλες αυτές οι επιτροπές, υποεπιτροπές και σύμβουλοι. 80 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έχουν. Πόσους συμβούλους έχει ο κ. Παδήμος? Ο κύριος Πάγκαλος έχει 80. Λοιπόν, διάφοροι τύποι περίεργοι, οι οποίοι πληρώνονται με τεράστια ποσά. Σε μια οικονομική, σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Μιλάτε για τύπους περίεργους δημοσίους υπαλλήλους. Όχι, δεν είναι δημοσίοι υπαλλήλοι αυτοί. Για τύπους μιλάτε? Μιλάω για συμβούλους, οι οποίοι πηγαίνουν σε κάθε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα κ.ο.κ. Και αυτό όλο το κόστος του ελληνικού δημοσίου είναι τεράστιο κόστος, το οποίο το υπομίζεται ο ελληνικός λαός. Μάλιστα, για τους δημοσίους υπαλλήλους μιλάτε για μετατάξεις. Για δημοσίους υπαλλήλους μιλάμε για μετατάξεις και μιλάμε για άρση της μονιμότητας από αυτούς που προσλαμβάνονται. Τελείως η μονιμότητα στο δημόσιο. Για τους καινούριους. Και για απολύσεις, αν δεν αποδώσουν και όταν μεταταγούν εκεί. Κοιτάξτε κάτι, αν μεταταγούν και δεν δεχτούν να πάνε στη δουλειά τους και δεν θέλουν να δουλέψουν, από εκεί και πέρα και τώρα, αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος δεν πάει στη δουλειά του ορισμένες ώρες. Ή δεν αποδίδει εκεί, δεν χρειάζεται εκεί. Όχι αν δεν αποδίδει.
εάν δεν συμμορφώνεστε στην καινούργια οπότε θέση. Το θέμα των απολύσεων στο δημόσιο τομέα είναι ανοιχτό, κύριε Καμένε. Όχι, δεν είναι ανοιχτό, με συγχωρείτε. Ανοιχτό είναι για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όχι, τώρα, εμείς τώρα λέμε είπατε ότι αν δεν δεχτούν τις μετατάξεις, εάν δεν αποδώσουν τις υπηρεσίες. Ναι, αλλά κοιτάξτε, επειδή θα αποκοπεί αυτή η δήλωση, σας λέω ότι εμείς λέμε όχι απολύσεις, μετατάξεις. Εάν δεν το δεχτεί ο υπάλληλος και τώρα, χωρίς έχοντας τη μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλου, αν κάποιος δεν πηγαίνει στη δουλειά του. Φεύγει βάσει του δημοσιοπαλλήλικου κώδικα. Να σας πω όμως κάτι. Πόσο είναι το κόστος για να επανέλθουν οι μισθοί στο 2009 το χρόνο? Το έχετε υπολογίσει εσείς? 3 δισεκατομμύρια, ναι. 3 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 3 δισεκατομμύρια που έχουν κόψει από τους δημοσίους υπαλλήλους, από τους στρατιωτικούς, από τους αστυνομικούς, από τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά τα χρήματα θα τα πάνε στην κατανάλωση. Εάν επιστρέψουν στα επίπεδα του 2009. Θα επαναφέρετε, θα επαναφέρουν ναι, το καύσιμο μέσα στην αγορά. Θα το κάνετε. Ξέρετε, αυτό. Για να καταλάβει και ο κόσμος, επειδή λέμε συνέχεια μειώσει μισθών και συντάξεων, στα κάθε 200 ευρώ που κόβουν από μία σύνταξη, αυτός ο συνταξιούχος ο οποίος παίρνει τα 200 ευρώ θα πληρώσει ΦΠΑ όταν θα ψωνίσει. Έτσι, 20%-23%. Η επιχείρηση που θα τα εισπράξει θα πληρώσει φόρο. Η επιχείρηση αυτή θα έχει υπαλλήλους και θα πληρώσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα 200 ευρώ που κόβουν από τον συνταξιούχο που πεινάει πλέον, ή τα 500 ευρώ που κόβουν από τον εργαζόμενο, είναι χρήματα τα οποία επιστρέφουν στο κράτος. Η προσπάθεια της νέας τάξης πραγμάτων είναι να εξαθλιωθεί ο ελληνικός λαός. Θέλω όμως, επειδή μιλάτε με όρους ηθικής απέναντι στον πολίτη, θέλω να σας ρωτήσω για μια άλλη σας πρόταση. Προτείνετε φορολογική αμνηστία να επαναπατριστούν τα κεφάλαια, έτσι, τα οποία έχουν φύγει. Αυτή την ίδια πρόταση την έχει κάνει και ο κύριος Σαμαράς, την έκανε προχτές στο Ζάπιο. Χαιρόμαστε που μας αντέγραψε. Υπάρχει μια αντίρρηση σε αυτό και βρίσκεται στα όρια της ηθικής που εσάς σας ενδιαφέρει απόλυτα, ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δίνετε. Εμένα απόλυτα, γι' αυτό θα σας κάνω και αυτή την ερώτηση. Θα βάλετε το μαύρο χρήμα στη χώρα, δηλαδή. Ποιο σα το είπε αυτό? Διαβάστε παρακάτω την πρότασή μας. Για πέστε μας. Λέμε ότι αυτά τα κεφάλαια που θα επαναπατριστούν είναι όλα νόμιμα τα κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά πρέπει να έχουν πιστοποιητικό προελεύσεως. Δηλαδή, οπότε δεν θα βάλετε πολλά κεφάλαια μέσα. Δεν μπορεί, γιατί όλα είναι παράνομα. Υπάρχουν πολλά παράνομα και το γνωρίζουμε αυτό. Από εμπόριο πολλά είναι παράνομα, από εμπόριο λευκής σαρκός ή από εμπόριο ναρκωτικών, δεν θα βάλουμε τέτοια χρήματα. Θα βάλετε μόνο έτσι, από τους φοροδιαφεύγοντες. Από χρήματα τα οποία βγήκαν από την αγορά. Ναι. Διότι το 2000... Πώς θα κάνετε τη διάκριση στον επαναπατρισμό των κεφαλαίων? Να δούμε πόσα είναι. Όχι, να μου πείτε, γιατί εσείς τα έχετε υπολογίσει. Πώς θα τα διακρίνετε καταρχήν τα μαύρα, γιατί όπως μας λέτε σε επίπεδο ηθικής... Δεν είμαστε πανανία, κυρία Στάι. Υπάρχει ο νόμος για την προέλευση του χρήματος. Το μαύρο χρήμα, το οποίο προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες, έχει συγκεκριμένους, αν θέλετε, τρόπους ανιχνεύσεώς του και είναι μια διεθνή σύμβαση που δεν μπορεί κανείς να την αποφύγει. Έτσι. Μην περιμένετε για πολλά πράγματα. Το είχε κάνει παλιότερα ο κύριος Αλογοσκούφης και θυμάστε δεν απέδωσε τίποτα. Να σας πω όμως τι άλλο είχε κάνει ο κύριος Αλογοσκούφης που απέδωσε. Σας λέω αυτό που λέτε. Ωραία. Το είχε κάνει. Ναι. Ως υπουργός οικονομικών και δεν απέδωσε. Υπάρχει μια διαφορά. Δεν απέδωσε. Ότι τα περισσότερα λεφτά τα οποία έχουν βγει από την τράπεζα και από την αγορά είναι χρήματα που τα πήρε ο κόσμος γιατί φοβόταν από τις τράπεζες. Σας λέω λοιπόν ότι από τα 270 δισεκατομμύρια τα οποία υπήρχαν το 2009 σαν καταθέσεις, 80 δισεκατομμύρια τραβήχτηκαν από τις τράπεζες, όχι γιατί τα χάλασαν. 70. Έτσι, 70. Τα οποία τα πήρασε σε ντούκια. Αν αυτά τα λεφτά μπουν στην αγορά, αρχίζει και παίρνει μπρος η αγορά. Δεν είναι. Έτσι. Δεν είναι σημαντικά. Δεν είναι όλα στα σεντούκια. Εντάξει, και έξω είναι. Πολλές επιχειρήσεις αναγκαστήκανε, επειδή αγοράζουν πρώτες ύλες έξω, να κάνουν κλπ. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό το ποσό. Δεν είναι σημαντικό να μπουν στην αγορά. Σημαντικότατο. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Στο επίπεδο της ηθικής πάλι, την τοποθέτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Βενιζέλου, ότι έτσι υπάρχει αδικία στον πολίτη ο οποίος κράτησε τα χρήματά του εδώ. Εσείς το αντιμετωπίζετε αυτό? Γιατί απευθύνεστε και σε αυτόν τον πολίτη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να μην περάσουμε τους κανόνες ηθικής που να λέμε ότι χρήματα από ναρκωτικά, από όπλα ή από εμπόριο λευκής σαρκός μπαίνουν στη χώρα, αλλά χρήματα τα οποία κάποιοι τα τραβήξανε από τους λογαριασμούς προκειμένου φοβούμενοι την κρίση και τα βάλανε σε κάποιες εντούκια, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα ανηθικότητας. Από εκεί και πέρα,
Υπάρχει... Όχι, ειδικά σε εσάς το ρώτησα αυτό, επειδή πορεύεστε. Ναι, θεωρώ ότι δεν είναι ανήθικο. Την ηθική απέναντι δεν είναι ανήθικο η γιαγιά μου, η οποία πήρε 5.000 ευρώ που είχε και τα βάλε στο σεντούκι να τα φέρει πίσω. Δεν είναι ανήθικη. Εάν ήταν κάποιο ο οποίο έκανε εμπόριο ναρκωτικών ή εμπόριο όπλων, έβγαλε παράνομα χρήματα στο εξωτερικό και θέλει να τα φέρει. Μιλάμε για επανεισαγωγή κεφαλαίων, που εκεί είναι πολύ δύσκολο ο δρόμο και εκεί θα υπάρχει και μαύρο χρήμα. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω με μια τέτοια πρόταση. Και να σας πω και μάλιστα. Κάτι. Να σας πω και κάτι. Λοιπόν, αυτό να σας πω κάτι. Είναι δύσκολο, γυρίζω από τον Εύρο. Τα κεφάλαια πέρα, τα οποία πέραν θα αυτό. Γυρίζω, κυρία Στάη, γυρίζω από τον Εύρο. Και θα σας πω μια εμπειρία μου από ακριτικό χωριό κοντά στα σύνορα, τις Καστανιές. Έρχεται ένας ταξιτζής, με τον οποίο μιλήσαμε. Ο άνθρωπος αυτός πληρώνει το πετρέλαιο στο βενζινάδικο το ελληνικό του Εύρου 1,60. Πηγαίνοντας 3 χιλιόμετρα στη Βουλγαρία, πληρώνει 1,10. Η κατάσταση που επικρατεί εκεί είναι τραγική. Σε όλη την παραμεθόριο, όλη τη Ελλάδα. Τι γίνεται. Πηγαίνοντας να βάλουμε βενζίνη ή πετρέλαιο στο φτηνό βενζινάδικο, πάνε και στο φτηνό σούπερ μάρκετ. Το αποτέλεσμα είναι όλη η παραμεθόριο της χώρας να έχει καταρρεύσει. Εάν δεν δώσουμε κίνητρα εκεί, να έχουμε χαμηλότερο φόρο στην παραμεθόριο, αλλά και στο κέντρο, από ό,τι είναι οι διπλανές ανταγωνίσιμες χώρες, δεν πρόκειται ποτέ να πάρει προς οικονομία. Αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι, ξέρετε, γιατί δεν τα κάνουν οι άλλοι. Γιατί δεσμεύονται από το μνημόνιο. Μειώσεις φορολογίας που λέει ο κύριος Σαμαράς θα κάνει, δεν μπορεί να τις κάνει. Δεν έχει το δικαίωμα να τις κάνει. Έχει υπογράψει τη δήλωση μετανοίας προς την κυρία Μέρκελ. Μα αυτή η υπογραφή θα δεσμεύσει και τον οποιαδήποτε μια κυβέρνηση. Εμάς δεν μα δεσμεύει. Μα είπε ότι λοιπόν θα το καταγγείλει. Εγώ και είπε ότι θα πάει σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Και δεν μας δεσμεύει. Μα τα είπε ότι είναι ένα παράνομο και εμείς εδώ το αμφισβητήσαμε μέσω ερωτήσεων. Την καταγγέλουμε. Και όπως είπε και ο κύριος Κασιμάτης, ο συνταγματολόγος που τον αγαπάτε και τον εκτιμάτε από παλιά. Ήταν καθηγητής μου. Ήταν καθηγητής σας. Και δικό σας, κύριε Βελέ, και ολωνών μας καθηγητής. Ήταν και εγώ διαβασμένος. Την θεωρεί πέραν από τη συνταγματική και ανύπαρκτη, ανυπόστατη. Μάλιστα. Λοιπόν, μην πιστεύετε πολύ τους συνταγματολόγους. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι τελείωσε ο χρόνος τον οποίο έχουμε. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ακόμη ερώτηση. Γιατί είδα ότι άνοιξε ένας καινούριος πόλεμος. Και άνοιξε ένας πόλεμος με ένα κομμάτι υγιές της Ελλάδας με τον εφοπλιστικό κόσμο. Στη δικιά σας τοποθέτηση ότι οι δανειστές μπορούν πλέον με αυτή τη δανειακή σύμβαση που εσείς καταγγέλλετε να κατάσχουν πλοία που έχουν ελληνική σημαία, υπήρξε μια έντονη αντίδραση από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Είπα, η απάντηση των εφοπλιστών είναι ότι είναι ανύπαρκτο και βάσιμο αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα σας προειδοποίησαν να μην εμπλέκετε την ελληνική ναυτιλία σε προεκλογικές αντιπαραθέσεις. Προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς θέσατε το θέμα, θεωρώ ότι εσάς τουλάχιστον σας προειδοποίησα. Λοιπόν, ναι. Πρώτα απ' όλα, εγώ σαν υφυπουργό. Ναι, είμαστε ακριβείς. Εσάς προειδοποιούμε. Σαν υφυπουργό ναυτιλίας, η σημαία η ελληνική, τα καράβια που ήταν στην ελληνική σημαία αυξήθηκαν κατά πολύ. Ναι. Ήταν περίπου τριπλάσια από ό,τι είναι σήμερα. Για μας, κύριος πυλώνας είναι η εμπορική μας ναυτιλία. Η ναυτιλία και ο τουρισμός. Πέρα του ρηκτού πλούτου είναι οι δύο πυλώνες που θα στηρίξουν την πατρίδα μας. Δεν υπάρχει κανένα θέμα εγώ να αμφισβητήσω την εμπορική ναυτιλία. Όμως, όσον αφορά το αγγλικό δίκαιο, για να το καταλάβουν, γιατί είναι άλλο να έχει μια είναι άλλο να έχει μια διαφημιστική εταιρεία να τη ρίχνει έξω, να βάζει ένα μπροστινό μπροστά και να κρύβεσαι και να αρπάζει τα λεφτά να πηγαίνει στο εξωτερικό, και άλλο να έχει καράβια. Έτσι. Εγώ αναφέρομαι στα καράβια υπό ελληνική σημαία, τα οποία έχουν δάνεια σε ελληνικές τράπεζες. Όλα τα καράβια. Μπράβο. Όλα τα καράβια. Όχι, έχουν ξένες τράπεζες πολλά. Σε ελληνικές τράπεζες, όπου τα δάνεια αυτά, βάσει του μηχανισμού του EFSF, φεύγουν όλα μαζί και πάνε ως assets στο Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας. Όχι, 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 όχι. Αμφισβητείτε την τοποθέτηση των Ελλήνων. Να είμαι σαφής. Θα είμαι σαφής. Θα είμαι σαφής. Θα είμαι σαφής. Ξέρετε. Τι κάνουν οι εφοπλιστές. Όχι, αφήστε κύριε, με. Λοιπόν, αφήστε με. Δεν ξέρω καθόλου. Λοιπόν, θέλετε να με διακόψετε να μην απαντήσω. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που κάνετε. Γιατί χρησιμοποιείτε αυτό το τέχνασμα γιατί τώρα, κάνετε μου κάνετε ένα τέχνασμα το οποίο είναι πολύ κακό εγώ και για εσάς. Εγώ κάνω τέχνασμα ή εσείς, κύριε Καμένε. Εσείς κάνετε. Προσπαθείτε. Κύριε να... Καμένε, είναι η δεύτερη θέλετε φορά. Θέλετε να μην απαντήσω. Όχι, θα απαντήσετε, αλλά είναι η δεύτερη, αφήστε, είναι λοιπόν, η δεύτερη φορά. Και θα πείτε όσα θέλετε. Αυτή ήταν και η τελευταία μου ερώτηση. Που κάνετε πολλές προσωπικές επιθέσεις. Γιατί το κάνετε θα αυτό. Σας παρακαλέσω. Είναι γιατί... το χαρακτηριστικό σας. Όχι, κυρία Στάη. Των προσωπικών επιθέσεων. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Πάμε, με εκτιμάτε τότε, μην με επιτίθεστε. Όταν εκπροσωπώ πολίτες εδώ μέσα,
να έρχεστε και να προσπαθείτε να διακόπτετε την απάντησή μου για να αλλάξω νοημάτες. Ελάτε κύριε Καμένε τώρα, είναι η συζήτηση που γίνεται μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών. Θα αφήσετε, θα σας παρακαλέσω να απαντήσω. Λοιπόν, απαντήστε κύριε Καμένε. Απάντησα από την αρχή λοιπόν για να καταλάβετε. Όχι, δεν θα πείτε από την αρχή, λοιπόν, από εκεί που απάντησε μείνατε. Όταν ανέφερα το θέμα της πιθανότητας, γελάτε. Ιρωνικά γελάτε. Όχι, κύριε Καμένε, το να τα βάλετε μαζί μου δεν θα με αφήσετε λοιπόν να σας απαντήσω τίποτα. Και θα σας παρακαλέσω να είστε σοβαροί όπως και εγώ. Μην γελάτε ειρωνικά. Κύριε Καμένε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κύριε Καμένε, εγώ είμαι απολύτως σοβαρή, μπράβο, αλλά λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε από την αρχή. Θέλω να, λοιπόν, να με αφήσετε, ναι, όπως δικαιούμαι να απαντήσω. Ναι. Η αναφορά μου για την κατάσταση πλοίων λόγω του αγγλικού δικαίου, ναι, αναφέρεται σε πλοία υπό σημαία, τα οποία έχουν πάρει δάνεια από ελληνικές τράπεζες. Mm-hmm. Οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες στην ανακεφαλαιοποίηση, ναι, θα δώσουν τα assets στους δανειστές, στο Ταμείο Χρηματοδοτικής mm-hmm. Σταθερότητας, υπόκεινται στο αγγλικό δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ότι ανά πάσα στιγμή, βάσει του αγγλικού δικαίου, ναι, οι δανειστές μπορεί αυτό το assets να το κατασχέσουν. Μπορεί να πάνε δηλαδή, ναι, στο πλοίο αυτό που έχει πάρει το δανεισμό, ωραία, και να το κατασχέσει. Και θα σου πω και κάτι. Έκανε τη δήλωση αυτή ο κύριος Βενιάμης, γιατί μάλλον του μεταφέρθηκε το ίδιο του κυρίου Μιχελάκη. Καλά περιουσιακά στοιχεία. Εννοώ, ναι, την εγγύηση, την υποθήκη που έχει πάρει η τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα, ναι, έχει πάρει υποθήκη το πλοίο. Ναι. Το πλοίο αυτό έχει ελληνική σημαία. Η Εθνική Τράπεζα ανακεφαλοποιείται, ναι, δίνει τις εγγύησεις αυτές στην Deutsche Bank. Αύριο η Deutsche Bank του αγγλικού δικαίου μπορεί να κατασχέσει το πλοίο. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω να πω, όχι κύριε Φελέκη, θέλω να πω ότι εκεί που ξεκινήσαμε, ότι καταρρύπτει την ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Εγώ δεν θέλω να το συνεχίσω. Υπάρχουν τρεις παγίδες εδώ. Πρώτον, η συγκεκριμένη δήλωση των Ελλήνων Εφοπλιστών ήταν κατόπιν της δηλώσεως Μιχελάκη. Θέλετε να πείτε ότι πήραν οδηγία? Θέλω να σας πω ότι είναι άλλο να είσαι διαφημιστής και να ρίξεις έξω μια επιχείρηση και να την κοπανάς πώς να πληρώνεις και άλλο να έχεις παπόρια. Αυτό ισχύει και για ξένους επιχειρηματίες ή εφοπλιστές που έχουν πλοία με ελληνική σημαία? Όχι. Όχι. Εάν ο δανεισμός είναι από ξένες τράπεζες, ναι, ακόμα και πλοία υπό ελληνική σημαία, ακόμα και πλοία υπό ελληνική σημαία που έχουν δανεισμό από ξένη τράπεζα, που δεν παραχωρείται ως άτσες στο Ταμείο Χρηματοδοτικής Συνολικής. Ξένες εταιρείες που έχουν σε ελληνική σημαία και δάνεια από ελληνικές τράπεζες κινδυνεύουν κι αυτοί? Σε ξένες εταιρείες βεβαίως και κινδυνεύουν. Οτιδήποτε υποθηκευμένο. Ακόμα και το διαμέρισμα, προσέξτε κάτι. Το διαμέρισμα το οποίο έχετε εσείς και έχετε πάρει στεγαστικό δάνειο. Εγώ καταλαβαίνω. Και δίνετε πολύ, εγώ καταλαβαίνω το στεγαστικό πολύ, δάνειο. Καταλαβαίνω πολύ καλά, όπως ξέρετε όμως πολύ καλά κι εσείς. Ναι. Αυτό τώρα είναι και ένα σήμα το οποίο δεν θα έπρεπε να εκπέμπουμε ως Έλληνες. Είναι από ψέματα. Είτε για τράπεζες, είτε για εφοπλιστές. Το αγγλικό δίκαιο, κύριε Φελέκη, είναι δικές σας τοποθετήσεις. Το αγγλικό δίκαιο θα πάρει και το δικό σας σπίτι. Αν εσείς έχετε πάρει στεγαστικό δάνειο ή ο πολίτη μας ακούει έχει πάρει ένα στεγαστικό μα δάνειο. Τότε το αγγλικό δίκαιο θα πάρει όλη τη χώρα με αυτά που αυτό είπατε. Θα κάνει. Αυτό που είπατε εσείς. Αυτό ότι θα υποθηκεύσετε και τη γη θα μα πάρει όλη τη χώρα. Εγώ δεν είπα να υποθηκεύσετε τη γη. Αυτό είπατε προηγουμένω. Μα δεν το είπατε. Ομόλογα γη τα οποία θα βγουν για συγκεκριμένο σκοπό. Αφήστε τα να υποθηκεύσετε. Αυτό όταν θα βγουν στην προπαγάνδα. Δεν θα σα παρακαλέσω λοιπόν, πολύ, μην προσυπαθείτε. Είναι κρίμα. Ο Έλληνας θα χάσει το σπίτι του, το οποίο λοιπόν, έχει πάρει δάνειο στεγαστικό του, που πάει σαν εγγύηση στην ξένη τράπεζα. Πρέπει να κλείσουμε. Ό,τι και να λένε, σας λέω ότι το αγγλικό δίκαιο υποθηκεύει την πατρίδα μας και κινδυνεύουμε όλοι. Μάλιστα, ή θα το καταλάβουμε τώρα και θα αποφασίσουμε ότι δεν ψηφίζουμε τα κόμματα της συγκυβέρνησης που βάζουν τη χώρα στο αγγλικό δίκαιο, είτε μάλιστα, διαλέγουμε ανεξάρτητους Έλληνες. Με ειδοποιούν ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Να είναι καλά. Εγώ θέλω να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε τόσο εύκολα προσωπικές επιθέσεις? Πράγμα που κάνετε και σε εμάς απόψε. Το στυλ σας. Όταν δέχομαι προσωπικές επιθέσεις. Δεν σας κάναμε. Όταν δέχομαι. Ακούστε κάτι. Εγώ το χαμόγελο σας, κυρία Στέλη, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Προσωπική το χαμόγελο σας όταν γίνεται ηρωνικό. Αλλά το κάνετε αυτό. Ξέρετε ότι θέλετε ένα μήνυμα πολύ πιο σημαντικό από ευχαριστώ μια φράση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δύναμη που δίνετε στο χαμόγελό μου. Εμείς λοιπόν. Είναι, θα μου επιτρέψετε να πρέπει να απαντάμε σε όλα. Θα ήθελα με το χαμόγελο να έχετε κι εσείς προσωπικό σχόλιο. Σήμερα. Ναι, παρά με σχόλια τα εγώ οποία με είναι ηρωνικό πολύ σχόλιο, αρνητικά. Κυρία Στάιδε, σχόλιο ηρωνικό δεν κάνω ποτέ στη ζωή μου. Όταν έχω να πω κάτι, το λέω ευθέως. Εντάξει, κύριε Καμένε, λοιπόν. Και ανοιχτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.